Εκκίνωση που έβγαλαν οι θεράποντες ιατροί, που δήλωσαν πως τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο λόγος που ο Γιέλτσιν νόσησε δεν ήταν το αλκοόλ, αλλά πιθανότατα η κόπωση του πενθήμερου ταξιδιού που είχε προηγηθεί σε Παρίσι και Νέα Υόρκη. Χθες πάντως, για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες, ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γιέλτσιν μεταφέρθηκε κατεπηγόντως σε νοσοκομείο, πλημμυρίζοντας με αβεβαιότητα τα 150 εκατομμύρια των κατοίκων για το πολιτικό μέλλον της χώρας. Σε περίπτωση που η κατάσταση της υγείας του 64χρονου ηγέτη χειροτερέψει, καθήκοντα προέδρου να λαμβάνει ο σημερινός πρωθυπουργός Βικτόρ Τσερνομίρτιν. Όσες φορές και να δει κάποιος αυτήν την περιπληκτική διάθεση του πρόεδρου Γιέλτσιν, δεν μπορεί παρά να μην χαμογελάσει. Στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο, η πυραμίδα του Φαραώ Ραμσίδου II είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κοινό. Όσοι την επισκεφτούν θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν ένα εκπληκτικό δείγμα αιγυπτιακού πολιτισμού. Τη πύληση στο κοινό ανοίγει η πυραμίδα του Ραμσίδου II στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο. Ο αιγυπτιακός τάφος ήταν ένα δώρο αγάπης πριν από 3.000 χρόνια του Ραμσί για τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Νεφερτίτη. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μέσα από τις μοναδικές τοιχογραφίες έναν εκπληκτικό αιγυπτιακό πολιτισμό. Ο Φαραώ λάτρευε τη γυναίκα του. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τις εικόνες της που δεσπόζουν σε κάθε τοίχο της κρύπτης που έχει έκταση 520 τετραγωνικών μέτρων. Η πυραμίδα έχει ανακαλυφθεί εδώ και περίπου έναν αιώνα. Χρειαζόταν όμως μια μακρόχρονη προσπάθεια ανακαίνησης για να μπορέσει να δεχτεί το κοινό. Ο σφιγμός της πόλης, κυρίες και κύριοι, χτυπάει σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου σε λίγα λεπτά, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση. Να πάμε λοιπόν εκεί, στην Μαρία Νικόλτσιου, και να καλημερίσουμε τη Μαρία. Καλησπέρα κύριε Σωτήρη, καλημέρα Θανάση από το κέντρο της Αθήνας. Πυκνή βροχή όμως πέφτει τώρα με αποτέλεσμα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους να διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Πάντως, παρόλο τη βροχή, όλα είναι έτοιμα για την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση. Παρόλο τη δυνατή βροχή, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν πρόκειται να αναβληθεί. Όμως, να περάσουμε κατευθείαν στον κύριο Στεφανίδη, τον συντονιστή της παρέλασης, τον διοργανωτή εδώ, να μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς θα γίνει. Κύριε Στεφανίδη, έχουμε μεγάλη βροχή, ωστόσο η παρέλαση θα γίνει κανονικά. Η παρέλαση θα γίνει κανονικότατα. Η βροχή δεν είναι τόσο δυνατή για να αναγκαστούμε να την αναβάλουμε. Μία φορά θυμάμαι στα 10 χρόνια που συντονίζω παρέλαση, αναβλήθηκε παρέλαση μετά από καταρακτώδη βροχή και εντολή του ίδιου του Υπουργού. Μόνο εάν μας πει ο κύριος Υπουργός, τότε θα αναβάλουμε την παρέλαση. Μάλιστα, κύριε Στεφανίδη, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα? Η ώρα 10.30 θα κλείσει η λεωφόρος Αμαλίας που είναι μπροστά μας. Και ταυτόχρονα και η Πανεπιστημίου, όπου θα διεξαχθεί η παρέλαση λόγω των έργων του μετρό που γίνονται στο Σύνταγμα. Μάλιστα, και η ροή της παρέλασης ποια θα είναι? Θα ξεκινήσουν από το Ζάπιο και θα κατευθυνθούν πού? Η κεφαλή της παρέλασης θα είναι η Βουκουρεστίου. Το Ζάπιο απλώς είναι ο χώρος συγκέντρωσης των μαθητών. Θα βγουν με ελεύθερο βηματισμό μέχρι τον άγνωστο στρατιώτη. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η παρέλαση από την Βουκουρεστίου και θα καταλήξει στην Ομόνοια. Μάλιστα. Όμως, Θανάση, έχουμε δίπλα μας και πολλούς ανυπόμονες μαθητές. Να δώσουμε έχουμε... το λόγο. Ναι, βεβαίως, θα δώσουμε αμέσως το λόγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω σήμερα είστε ωραία ντυμένοι όλοι. Κυριλέ. Τι θα γίνει, κανονικά η παρέλαση? Θα γίνει, δεν κολλάμε πουθενά, δεν πάνε να ρέχνουν και καρέκλες και τραπέζια. Γιατί τώρα τη λέτε εσείς. Πόσο καιρό προετοιμάζεστε? Εμείς 3 εβδομάδες. Να σα ρωτήσω κάτι, η παρέλαση είναι μια ευκαιρία να χάσουμε μάθημα ή σημαίνει κάτι για εσάς αυτή η γιορτή? Να χάσουμε μάθημα. Όχι, σημαίνει και κάτι. Για πείτε μου τώρα, ειλικρινά. Εντάξει, κάτι σημαίνει. Τι σημαίνει σήμερα αυτή η γιορτή για εσένα? Ναι, είναι εθνική γιορτή αυτή. Για το όχι που είχαν πει, να πούμε. Και είχαμε το 1940. Προκειμένου να έχει υποβολέα ο μικρός, Μαρία, τι είναι το μικρόφωνο στον. Δεν υπήρχαμε κι εμείς εδώ πέρα, θα είμαστε σκλαβωμένοι. Εγώ αυτή η γιορτή εγώ νομίζω ότι σημαίνει την απελευθέρωση που είχαμε από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και ότι άμα δεν υπήρχε αυτή η μέρα να τη γιορτάζουμε, τώρα θα ήμασταν ακόμα σκλάβοι στους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Πες μου για εσύ, τι σημαίνει για σένα αυτή η γιορτή? Ότι είπανε τίποτα περισσότερο από τα λεπτά, παιδιά. Απλώς ότι ήταν αυτή το ηρωικό όχι που είπε ο Ιωάννης μεταξύ στους Ιταλούς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ποιο σχόλιο είστε, όλοι εδώ? Το σχόλιο! Να χαρνών! Μάλιστα, Θανάση, η παρέλαση είναι πάντα καθιερωμένη. Σε μια γωνιά της Αγαρνών, υπάρχει ένα σχολείο. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, ευχαριστούμε και τους μικρούς προσεγγισμένους σου.
Πάμε λοιπόν στις υπόλοιπες αθλητικές μας ειδήσεις με τον Στέφανο Δημητριάδη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δύο νίκες και μια ήττα για τις ομάδες μας που άρχισαν χθες τον εφετινό μαραθώνιο της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 83-72 την Μπενετών Τρεβίζο. Ο Παναθηναϊκός στην εκπνοή του αγώνα νίκησε 54-52 τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ηρακλής τα τελευταία δύο δευτερόλεπτα έχασε στην Κωνσταντινούπολη από την Ούλκερ 74-72. Στις γυναίκες η ομάδα του Sporting νίκησε 65-57 την Μπουρζ. 2-3 για τις ελληνικές ομάδες στο κύπελλο πρωταθλητριών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιβλήθηκαν στις έδρες επί Μπενετών και Ρεάλ, ενώ ο Ηρακλής ήταν ο άτυχος απόψινής βραδιάς αφού έχασε με ένα καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα από την Ούλκερ στο αντίπεξή της Κωνσταντινούπολης. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης με 54-52 χάρη σε ένα καλάθι του Ντομινίκου Ουίλκινς 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το φινάλε πάντως ήταν συγκλονιστικό, αφού οι Μαδριλένοι αστόχησαν στα 4 δευτερόλεπτα με τον Σάβιτς, όμως λίγο αργότερα ο Τζόερ Λάουσκας με την εκπνοή του χρόνου σκόραρε. Ο Ζιχ ήταν κατηγορηματικό σχετικά με την ακυρότητα του καλαθιού, το οποίο τελικά δεν μέτρησε. Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες του Ομπράντοβιτς, οι οποίες τελικά δεν άλλαξαν το τελικό αποτέλεσμα. Λίγη ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός σε ρυθμό Ρελαντή πήρε την νίκη από την Μπενετών με 83-72. Ο πρωταθλητής Ελλάδος κέρδισε τους Ιταλούς που προσπάθησαν για την νίκη αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Από την ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη ξεχώρισαν οι Rivers, Μπέρι και Τάρλατς. Στην Κωνσταντινούπολη ο Ηρακλής ήταν πολύ άτυχος, αφού μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση έχασε από την Ούκλερ κυριολεκτικά τελευταία στιγμή την νίκη. Τελικό αποτέλεσμα 72-70 για τους Τούρκους που είδαν τον 9 να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι για την ομάδα τους. Άδεια από την Πολωνική Ομοσπονδία εξασφάλισε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αντρέι Γιουσκόβιακ προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Πειραιά στον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΚ και το δύσκολο παιχνίδι με τη Σεβίλη την ερχόμενη Τρίτη για το κύπελλο UEFA. Συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού για τα δύο σπουδαία παιχνίδια με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα το Σάββατο και με τη Σεβίλη για το κύπελλο UEFA την Τρίτη. Φυσικά όλοι στον Πειραιά δίνουν προτεραιότητα στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ το Σάββατο. Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αφού μόνο ο τραυματίας Αλεξανδρής δεν θα είναι στη διάθεση του Σταύρου Διαμαντόπουλου. Ο χθεσινός τραυματισμός του Γιώργου Αμανατίδη δεν ήταν τίποτα σοβαρό και ο παίκτης θα δώσει το παρόν στον αγώνα με την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων έχει ένα γλυκό πονοκέφαλο για τον αγώνα του Σαββάτου, αφού θα έχει στη διάθεσή του ό,τι καλύτερο υπάρχει στις τάξεις του Ολυμπιακού. Αντίθετα, ο Σταύρος Διαμαντόπουλος έχει πολλά προβλήματα για το παιχνίδι με τη Σεβίλη, αφού θα απουσιάζουν οι Νταμπίζας, Χατζίδης και Αμανατίδης. Πάντως, ο Αντρέι Γιουσκόβιακ φρόντισε να απαλλάξει τον προπονητή του από ένα επιπλέον πρόβλημα, αφού πήρε άδεια από την Εθνική Πολωνίας και δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι βαθμολογικά διάφορο για τους Πολωνούς. Συναγερμός πάντως έχει σημάνει και στον Ερυθρόλευκο λαό για τον επαναληπτικό με τη Σεβίλη, αφού φρόντισαν από χτες να εξαφανίσουν όλα τα εισιτήρια του αγώνα. Έτσι, την Τρίτη, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν τη συμπαράσταση 35.000 οπαδών τους. Και επειδή ο Δεκέμβριος πλησιάζει, η διοίκηση των Ερυθρολεύκων δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κινούνται με απόλυτη μυστικότητα για την απόκτηση δύο ξένων, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό κάποιο όνομα. Όμως πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Ο Ντούσαν Μπάκεβιτς στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Μπατίστα, Σαβεύσκη και Κωστενόγλου. Πληγωμένη ρίχνεται στην πρώτη από τις τρεις μεγάλες μάχες του πρωταθλήματος η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον Νίκο Γκούμας. Ακολουθούν ΠΑΟΚ στην Τούμπα και Παναθηναϊκός εντός έδρας. Κωστένογλου και Σαβεύσκη θα απουσιάσουν από τον τέρμπι του Σαββάτου, ενώ σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή των Μαλαδένη και Μπατίστα που θα αποτελέσουν την ασπιρίνη στον πονοκέφαλο του Μπάκεβιτς. Να χτυπήσω το ξύλο να μην έχω άλλο τραυματίο. Το πρώτο είναι να προσπαθούμε να ξεκουραστούμε ορισμένους παίκτες. Έχω πολλούς παίκτες και καλούς ικανούς με τη αξία που μπορούν να καλυφθούν κάθε κενό χώρο. Στο διεθνή χώρο, εντυπωσιακή εμφάνιση της Liverpool και νίκη με 4-0 επί της Manchester City για το League Cup της Αγγλίας. Στο Anfield, η Liverpool βρέθηκε μπροστά από την αρχή του αγώνα. Εδώ το φάουλ του Χάρκνες, ο Έντσχιλ δεν έδιωξε σωστά, ήρθε ο Σκέλς, νίκησε με αυτό το διαγώνιο σου τον Ήμελ το 1-0 για τους κόκκινους. Στην επανάληψη, Μπάρνς, Ράς και Φόουλερ έκλεψαν την μπάλα, ο τελευταίος προχώρησε, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, νίκησε τον Άικα Ήμελ το 2-0 για την ομάδα του Evans και τα πανηγύρια στις εξέδες του Anfield. Λίγο αργότερα, το τακουνάκι του McManaman στον Χάρκνες θαυμάσια σέντρα του τελευταίου και ο Ιαν Ράς με αυτήν την υπέροχη κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στο γερμανό goalkeeper. Εδώ ο σκόρερ δέχεται τα συγχαρητήρια του Φόλερ και των άλλων παιχτών της Λίβερπουλ. Και προς το τέλος, ο McManaman μπήκε στην περιοχή, η πάσα στον Χάρκνες, το σουτ κόντραρε σε αμυντικούς, η μπάλα γύρισε εκ νέου στον Χάρκνες το 4-0 μέσα σε αποθέωση 35.000 θεατών. Έτσι η Λίβερπουλ προκρίθηκε στο τέταρτο γύρο του League Cup, όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Newcastle. Και να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Παρόλο που θα σημειωθούν και πάλι λίγες τοπικές βροχές, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, γιατί θα υπάρχουν διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ παράλληλα ο βοριάς θα είναι εξασθενημένος και η θερμοκρασία ήδη έχει σημειώσει μικρή άνοδο. Πιο αναλυτικά, στη βορειοανατολική χώρα
θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις και η έντασή τους στα πελάγη δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 2 μέχρι 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 8 έως 21 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενή βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 μέχρι 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και η έντασή τους στο θερμαϊκό θα είναι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο, αν εξαιρέσουμε τη Θράκη και την ανατολικότερη νησιωτική χώρα, όπου εκεί θα έχουμε στην αρχή της ημέρας νεφώσεις με τοπικές βροχές, αλλά και εκεί γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, από την αρχή της ημέρας, ο ουρανός θα είναι σχεδόν αίθριος και θα έχουμε μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση που δεν θα ξεπερνάει στα πελάγια τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δούτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Ωχ, τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Σιανό, θα τρελαθώ, Σιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Συνθούμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το στούντιο 3 του Φαλήρου, όπου μας περιμένει ο κύριος Βασίλης Πριόβολος, ο καπετάν Ερμής της Εθνικής Αντίστασης. Είχαμε μείνει, κύριε Πριόβολε, στην 28 Οκτωβρίου πριν από 55 χρόνια και μας περιγράφατε τι συνέβαινε εκείνη την ημέρα. Θα ήθελα, κύριε Αθανασιάδη, και με την ευκαιρία του Δελτίου Ειδήσεων που ακούσαμε λίγο πριν και είναι πάρα πολύ επίκαιρο να μου επιτρέψετε να επιστρέψω για ένα λεπτό στην Σύρου του 1939-1940, όταν ενώ είχα την ευτυχία να έχω συμμαθητεί τον αείμνηστο λαϊκό αγωνιστή και αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, είχα ταυτόχρονα συμμαθητές πάρα πολλούς επώνυμους, οι οποίοι οι περισσότεροι έδωσαν δείγματα ηρωισμού στο αλβανικό όπως μέτωπο. Ήταν. Όπως θα ήθελα να αναφέρω τον ίδιο τον αείμνηστο, τον πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς, τον Άρη Βελουχιώτη, τον Γιώργο Γιαννούλη και τον σημερινό πρόεδρο της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, τον Αλέξη Γιλώσιο, και πάρα πολλούς άλλους που έδρασαν με ηρωισμό και στα αλβανικά βουνά, αλλά και αργότερα στη διάρκεια της ηρωικής μας εθνικής αντίστασης, μέσα κυρίως από τις γραμμές του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ που ήταν η Πανελλήνια Οργάνωση της Νεολαίας μας. Και ταυτόχρονα ήθελα να σας πω ότι είχα και την ατυχία να έχω ταυτόχρονα συμμαθητή και τον Κώστα Μητσοτάκη που... Ας να παρακαλέσω, κύριε Πριόβολη, να μην επεκταθούμε σε αυτά τα θέματα και στις προσωπικές διαφωνίες. Μάλιστα. Προχωρώ παρακάτω για να σας πω, κύριε Αθανασιάδη, πόσο συνδέεται η αντίσταση του ελληνικού λαού από τις 28 του Οκτώβρη και μέχρι το τέλος της απελευθέρωσης με την εθνική μας αντίσταση. Θα ήθελα ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να αναφερθώ. Θα είχαμε τον χρόνο πάντως λίγο αργότερα να πούμε και αυτά. Ήθελα να μου μιλήσετε λίγο και για εκείνη την ημέρα, την πολύ σημαντική ημέρα, όπου έπρεπε ο ελληνικός στρατός να αντισταθεί στο κύμα των Ιταλών εισβολέων. Ακριβώς. Ποιες ήταν οι συνθήκες, ποιο ήταν το ηθικό του ελληνικού λαού.
το ηθικό του ελληνικού λαού. Παρά τις, από την πλευρά της επίσημης πολιτείας και της κυβέρνησης δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό, υπεγράμμισα και στην αρχή ότι ο ελληνικός λαός ήταν εκείνος, κύριε Αθανασιάδη, που έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στην αντιμετώπιση της άναντρης επίθεσης του Μουσουλίνη, που ενώ κατατροπώθηκε κατά τον τρόπο πλέον που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, αναγκάστηκε ο Χίτλερ να αλλάξει τα σχέδιά του και αντί να επιτεθεί τότε ακριβώς, όταν υπελόγιζε ότι ο Μουσουλίνη θα έκανε περίπατο για την κατάκτηση της Ελλάδας και να φτάσει ως την Αθήνα, υποχρεώθηκε να στρέψει την προσοχή του προς την λύση του προβλήματος που του δημιούργησε ο ελληνικός λαός και να αναβάλει την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού επί ένα εξάμηνο χρονικό διάστημα στο οποίο έδωσε τη δυνατότητα στον Κόκκινο Στρατό να ετοιμαστεί για την αμέσως μετά επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Σε αυτή την περίοδο είναι γνωστά πλέον τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα αλβανικά βουνά με ηρωικές μορφές τόσο τους στρατευμένους της εποχής εκείνης πατριώτες μας, άλλο τόσο και με τον απλό πολίτη που συνέβαλε σημαντικά στο μεγαλείο εκείνο και στον ηρωισμό των αγώνων στα αλβανικά βουνά. Μάλιστα. Ήθελα πάνω σε αυτό να σας πω και να σας παραπέμψω σε ένα σωρό από ντοκουμέντα τα οποία και χθες το βράδυ στην Ακαδημία παρουσιάστηκε από την πρωτοβουλία της Ακαδημίας. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε δύο λόγια μόνο για το πώς πιστεύετε ότι εισπράττουν το μήνυμα τα σημερινά παιδιά, τα Ελληνόπουλα. Ακούσαμε μερικά από αυτά λίγο νωρίτερα. Και να κλείσουμε για την ώρα αυτή τη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά, κύριε Πριόβολε. Μάλιστα. Δεν είχα παρά να σας προσθέσω το γεγονός ότι η παλαϊκή αυτή συμμετοχή στον αγώνα του όχι κατά του φασισμού του Μουσουλίνη στις 28 του Οκτώβρη του 1940 ήταν ένας άθλος που τον σεβάστηκαν όλοι οι λαοί της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου που συμμετείχε κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην αντίσταση κατά του φασισμού. Πράγμα που μας έδωσε τη δυνατότητα σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι και να δυστυχώς να παραμένουν ζωτικής σημασίας προβλήματα που θα μπορούσε να αξιώσουμε από τους κατακτητές εκείνης της εποχής. Μιλάτε για τις πολεμικές τις αποζημιώσεις. Όπως ζούμε αυτή την περίοδο, κύριε Αθανασιάδη, το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων που είναι ίσως μια κραυγαλαία συμπεριφορά. Έτσι είναι ακριβώς. Άδικης επίθεσης που ξεκίνησε από τη μεριά της επίσημης Γερμανίας στην προσπάθεια των πολιτών της πατρίδας μας αλλά και της επίσημης κυβέρνησης της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Να είστε σίγουρος, κύριε Πριόβολε. Αυτές οι διεκδικήσεις μας, κύριε Αθανασιάδη, αν γινόταν σεβαστές και με βάση τους διεθνείς νόμους, η Ελλάδα μας θα είχε αντιμετωπίσει με αποφασιστικό τρόπο την οικονομική καθυστέρηση που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά και όλα τα οικονομικά προβλήματα. Κύριε Πριόβολε, να είστε σίγουρος ότι θα είστε ένας από τους καλεσμένους μας σε μια συζήτηση ακριβώς με αυτό το θέμα για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αθανασιάδη, και θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε κάποτε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στα θέματα της περίοδου μετά το
αλβανικό μέτωπο της εθνικής μας αντίστασης, της ιαμικής εθνικής αντίστασης και του πρωτομάρτυρα της εθνικής μας αντίστασης, του Άρη Βελουχιώτη. Σας το υπόσχομαι, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί.